έξι. Βαρβάρα Παρασκευή. Κυριακή είναι το. Αλλά Σάββατο είναι σπυρινό, γι' αυτό είναι πάμε Σάββατο. Να αρχίσουμε. Σήμερα η Εκκλησία μας γιορτάζει κορυφαίο Απόστολο, τον Απόστολο Ανδρέα. Και όχι μόνο κορυφαίο, αλλά και πρωτόκλητο. Ένας από τους οποίους ο Κύριος κάλεσε πρώτο μαζί με κάποιον άλλον. Και ο άλλος μαθητής, δηλαδή ο Ιωάννης. Λέμε για κορυφαίο ανάμεσα στους μαθητάς του Χριστού. Κορυφαίος όχι γιατί οφειλόταν κυρίως στον Κύριο. Δηλαδή δεν ήταν κυρίως αποτέλεσμα της συνεργασίας του, κυρίως, επαναλαμβάνω, και μόνο, κυρίως και μόνο, αποτέλεσμα της συνεργασίας του με τον Κύριο, αλλά οφειλόταν και στην δική του ολοκληρωτική προσφορά του εαυτού του στο Κύριο. Επαναλαμβάνω, η προσωνυμία, η ονομασία κορυφαίος Απόστολος δεν οφειλόταν κυρίως και μόνο στην κλίση και τη συνεργασία του με τον Κύριο, αλλά και στη προσωπική του ολοκληρωτική προσφορά στον Κύριο. Ακούγεται στα αυτιά μου και στα δικά σας σίγουρα αυτιά αυτή η τόσο λιτή και τόσο απλή φράση του Κυρίου «Δεύτε ο πίσω μου», «Δεύτε ο πίσω μου», «Ελάτε πίσω μου». Βρήκε τον Απόστολο Ανδρέα ο Κύριος στην παραλία μαζί με τον αδερφό του τον Πέτρο και εκεί που ψάρευαν τους απίφθινε αυτή τη φράση «Δεύτε ο πίσω μου και ποιήσω ημάς αλλιείς ανθρώπων». «Ελάτε πίσω μου και θα σας κάνω όχι να ψαρεύετε ψάρια, αλλά αντί ιχθύων ανθρώπους». Να φανταστεί κανείς
αυτούς τους δύο αγραμμάτους μαθητάς να ψαρεύουν στη θάλασσα της Γενισαρέτ με όλη την απλότητά τους, σαν απλοϊκοί επαγγελματίες, απλοϊκοί, επαναλαμβάνω, με όλη τη σημασία της λέξης απλοϊκή. Να φανταστεί λοιπόν αυτούς ότι τόσοι ήταν του Κυρίου δυνατή η πρόσκληση, ώστε να εγκαταλείψουν πλοίο, δίκτυα, οικογένεια. Αφήσανε λοιπόν την οικογένεια πρώτα απ' όλα να βάλουμε, γιατί ιεραρχικά πάει, και μετά πλοίο και δίκτυα, περιουσία τους δηλαδή. Αυτή είναι η περιουσία τους. Και να ακολουθήσουν τον Κύριο. Μιλάμε για ολοκληρωτική αφοσίωση στο πρόσωπο του Κυρίου. Λέμε, στεκόμαστε τώρα, εμείς εδώ στεκόμαστε για να κάνουμε το σχόλιο. Εγώ έχω αδυναμίες, ισχυριζόμαστε όλοι μας, και δεν μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο. Έχω αδυναμίες, είμαι άνθρωπος, έχω οικογένεια. Βάζουμε απέναντί μας δεύτερο πίσω μου και παρατάνε σπίτι, επαναλαμβάνω, και περιουσία ολόκληρη, και ακολουθούν τον Χριστό. Σίγουρα, σίγουρα, και αυτό γίνεται βέβαια, στα καλά καθόμενα, κανείς δεν μπορεί μια τόση μεγάλη απόφαση να την κάνει έργο, να πει τέρμα το σπίτι μου, τέρμα τα παιδιά μου, ακολουθώ τον Κύριο. Έρχεται στο μυαλό μου, στο μυαλό μου, και θα στέκομαι σιγά σιγά, γιατί αξίζει τον κόπο. Έρχεται στο μυαλό μου το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα που ακούστηκε στη λειτουργία. Ξέρετε πως τελείωσε. Εδώ είναι να καταπλήσετε κανείς. Λέει ο Απόστολος Παύλος, μετά αφού περιγράφει όλη την περιπέτεια της ζωής του, περιπέτεια ολόκληρη της ζωής, την περιγράφει μέσα σε 10 γραμμές, σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα, όλα τα βάσανά του δηλαδή. Και στο τέλος λέει, μιμητέ μου γίνεστε, έτσι τελειώνει, καθώς καγώ Χριστού. Λέει, να γίνετε μιμητέ μου όπως έγινα και εγώ του Χριστού. Δηλαδή, ό,τι έκανε ο Χριστός, τα έκανα όλα. Και τα πάθη του Χριστού τα πέρασα. Γιατί το φωνά, το λέει κάπου αλλού. Λέει, εγώ τα στίγματα του Κυρίου Ιησού στο σώμα μου βαστάω. Τα έζησε. Όταν λέει στίγματα, εννοεί τις πληγές. Και το σταυρό. Γιατί φωνάζει αλλού. Εγώ δεν καυχαίμαι για τίποτα άλλο παρά μόνο για το Σταυρό του Χριστού. Αυτό που σήκωσε. Λέει λοιπόν τώρα, λέει λοιπόν, επανέρχομαι και το ξαναλέω μια φορά, φωνάζει από τότε που έγραψε την προς Εφεσίους, μάλλον, όχι, προς Τιμόθεο πρέπει να είναι, επιστολή, φωνάζει να γίνεται μιμητέ. Δηλαδή, ό,τι έκανα εγώ, να το κάνετε και εσείς μαζί με όλες τις περιπέτειες που πέρασα εγώ. Και σκέπτεται κανείς και λέει, α, δεν μπορώ, δεν είναι δυνατόν να το κάνω αυτό. Τότε, τι το διαβάζουν στην Εκκλησία, γιατί διαβάζουν στην Εκκλησία
να γίνουμε μιμητές του Χριστού, του Αποστόλου Παύλου, που ο ίδιος το λέει, εγώ έγινα του Χριστού, εσείς γίνετε δική μου, όπως έγινε εγώ του Χριστού. Δηλαδή, η Γραφή λέει ψέματα, η Γραφή γράφει και αυτά που γράφει είναι για να πέσουν στο κενό, τότε άδικα τρέχουμε, αφού δεν μπορούμε να κάνουμε αυτά που μας λέει η Γραφή. Αυτό το λένε πάρα πολλοί άνθρωποι. Όπου και να κάνει συζήτηση θα σου πούνε δεν μπορούμε να ζήσουμε, θα πούνε αυτό που είπε ο πλούσιος. Έλα του λέει άφησε τα όλα και ακολούθησε με και τι είπε. Γύρισε και έφυγε γιατί λέει ήταν πολύ πλούσιος, δεν μπορούσε να αφήσει τα λεπτά. Γι' αυτό αυτοί που έχουν δεν μπορούσε. Και αυτοί που δεν έχουν τι κάνουν. Και αυτοί που δεν έχουν είναι φιλαρίροι, είναι στον ίδιο παρανομαστή. Μην το συζητάς καθόλου. Λοιπόν, το θέμα είναι, άρα λογικά σκεφτόμαστε, άρα εμείς δεν μπορούμε να ζήσουμε όπως έζησαν τέτοια ζωή οι Απόστολοι, σαν τον Χριστό. Εκεί εστιάζουμε έως εδώ αυτό που είπε ο Χριστός, έλατε πίσω μου και θα σας κάνω αλλιείς ανθρώπων. Αυτή ήταν αγράμματη, ήταν απλοϊκή. Το μυαλό τους δεν έπαιρνε πολλές βόλτες, το πούμε έτσι, και τα έπραξαν. Να φτάσουμε στο τέλος κατευθείαν, σταυρώθηκε ο Άγιος Απόστολος Ανδρέας μετά από περιπέτειες σαν τον Χριστό, αλλά ανάποδα στην Πάτρα. Αλλά ανάποδα στην Πάτρα. Το ερώτημα είναι, το πείραμα το έκαναν οι πρώτοι Απόστολοι και μάλιστα ο Άγιος Ανδρέας. Δηλαδή, ακολούθησε τα γνάρια του Χριστού. Έζησε πως έζησε ο Χριστός. Ναι. Τότε γιατί εμείς ισχυριζόμαστε ότι δεν μπορούμε, αφού όχι μόνο ο Απόστολος Ανδρέας και μια σειρά ατελείωτη από Αποστόλους και Αγίους Εκκλησίας έπραξαν ακριβώς το ίδιο. Πού οφείλεται αυτή η δικαιολογία δεν μπορούμε, αφού άλλοι εκατομμύρια έκαναν αυτό που έκανε ο Απόστολος Ανδρέας. Δεν θέλουν. Σίγουρα στο δεν θέλουμε, αλλά και πάλι στέκομαι πριν προχωρήσω, δεν στεκόμαστε και αυτό ας το προσέξουμε, δεν στεκόμαστε σοβαρά στο ένα και μοναδικό πρόβλημα της ζωής μας. Θέλουμε να είναι και το σκυλί χορτάτο και η πίτα ολόκληρη. Τι σημαίνει αυτό? Λέει ο λαός, καλή ζωή, κακή διαθήκη. Α, το λέει ο πατέρας μου αυτό. Το πάει. Καλή ζωή, κακή διαθήκη. Λοιπόν, έτσι. Δεν είναι δυνατόν να ζούμε αμφίβια ζωή, αμφίβια. Αυτό σημαίνει και μέσα στο νερό να κολυμπάμε και να βάζουμε και τη μούρη απ' έξω. Διπλή ζωή δεν χωράει. Εδώ λέει, Κύριε, πάλι ο Απόστολος Πέτρος του είπε, Κύριε, εμείς αφήσαμε σπίτια, οικογένειες, περιουσία και σε ακολουθήσαμε. Πώς θα είμαστε εκεί που θα βρεθούμε ψηλά? Και το απαντάει. Θα είσαστε σε 12 δρόμους, κριτές των 12 φυλών του Ισραήλ. Θα κρίνετε εκείνους που είσαν αργητές. Επαναλαμβάνω άλλη μια φορά.
την απάντηση στο ερώτημα. Στο ερώτημα δεν μπορούμε, μας την ακυρώνει, μας τη δίνουν μάλιστα, ακυρωτική στην αδυναμία τη δική μας. Ακυρωτική, ποιοι οι Απόστολοι. Εμείς μπορέσαμε και πράξαμε εκείνο που ο Κύριος είπε. Δεύτε ο πίσω μου και ποιήσω ημάς αλληλείς ανθρώπων. Να έρθουμε όμως λίγο-λίγο να πάρουμε την απάντηση. Ο Απόστολος Ανδρέας που γιορτάζει σήμερα, κάλυπτε τις μη εργάσιμες ώρες της ζωής του, τις μη εργάσιμες ώρες της ζωής του, με τη μελέτη του νόμου. Διάβαζε τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης. Μελετούσε και μάλιστα μελετούσε όχι επιπόλαια. Άντε να διαβάσω ένα κεφάλαιο έτσι για να περάσει η ώρα, αλλά μελετούσε με ανησυχία μεγάλη και με ένα πελώριο ερώτημα, πότε θα έρθει ο Μεσσίας. Άραγε, το διάβαζε μέσα, έβλεπε μη πραγματοποιήσιμη αυτή τη μεγάλη ελπίδα να έρθει ο Μεσσίας. Αφού λοιπόν έψανε, και στο τέλος του είπε, έλα εγώ είμαι, φώναξε, βρήκαμε το Μεσσία. Η λέξη βρήκαμε που είπε, ευρήκαμε το Μεσσία, έχει πολύ, πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Είναι σαν να ψάχνεις, να ψάχνεις για να βρεις κάτι που έχεις χάσει και να κάνεις κόπο πολλών ετών και σε κάποια στιγμή εκεί που ψάχνεις να το βρεις. Το βρήκα, φωνάζεις. Αυτό λοιπόν έγινε και με τον Άγιο Απόστολο Ανδρέα. Έψαγνε να βρει το πρόσωπο που έβλεπε μέσα στις γραφές, το Μεσσία δηλαδή, στη ζωή του. Και όταν λοιπόν το βρήκε, πάει και φωνάζει και τον άλλο και του λέει, έλα εδώ, βρήκαμε το Μεσσία, έλα να τον δεις, το Μεσσία. Επαναλαμβάνω, κάλυπτε το χρόνο της ζωής του, τον κενό για τους πολλούς ανθρώπους, το χρόνο εκείνο δηλαδή που θα αφιερώσει την τηλεόραση, το χρόνο που πάει σταυροπόδι για καμίσο σιγάρο, το χρόνο που θα πάει να κάτσει ώρες στο καφενείο, το χρόνο που θα πάει δεν ξέρω κάπου αλλού να διασκεδάσει, τον καλύπτε με μεγάλη σοβαρότητα, με το ένα και μοναδικό πρόβλημα, με την έλευση του Μεσσία. Έψαγνε για να βρει τα στοιχεία στη γραφή και αφού ήταν και τα στοιχεία στη γραφή, εξακρίβωσε και διαπίστωσε στο πρόσωπο του Κυρίου και φωνάξε, το βρήκαμε το Μεσσία. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Πόσο δύσκολο είναι να ανοίξουμε σοβαρά το βιβλίο που έχει μέσα το νου του Θεού, το νου του Θεού, την Αγία Γραφή, και να μελετούμε τον χρόνο που μας εμπιστεύεται ο Θεός στη ζωή και που του ανήκει, να το κάνουμε θυσία σε Αυτόν, θυσία και προσφορά στον Κύριο. Είναι αυτό δύσκολο πολύ? Βλέπετε πόση αδιαφορία. Είχα πάει σε κάποιο σπίτι, είχα ζήτησει με κάποιο κύριο και στη συνέχεια του λέω, κοιτάξτε να δείτε πώς την απάντηση, να την καταλάβετε. Λέω, να σου φέρω και ένα βιβλίο θρησκευτικό να διαβάσεις. Μου λέει, όχι, μου λέει, έχω τρία, τα έχω αρχίσει και δεν μπορώ να τα διαβάσω, μου λέει. Και μου συμπληρώνει μόνος του. Μόνος. Λέει, εφημερίδα, λέει, την παίρνω και τη διαβάζω όλη. Και λέω, είδες τι σου κάνει ο διάβολος. Στην εφημερίδα δεν σου βάζει κανένα εμπόδιο. Δεν σε κουράζει η εφημερίδα?
ούτε η τηλεόραση. Λοιπόν, από τη... στην εφημερίδα, το είπα, στην εφημερίδα του λέω, είναι πειρασμός αυτός. Στην εφημερίδα σου λέει τι όμορφη που είναι, στη γραφή σου σηκώνει βουνά επάνω για να τα ανέβεις. Βουνά. Επαναλαμβάνω και άλλη μια φορά. Υπάρχει δυσκολία να μελετήσεις τις γραφές. Εγώ θα σταθώ κάπου και πάλι σε χειροπιαστώ που το ζούμε καθημερινά. Εμάς τους χριστιανούς και μόνο σε αυτό και μόνο σε αυτό θα μας κολλάσουν στην άλλη ζωή οι μουσουλμάνοι. Αυτοί είναι πιστοί τηρητές στο Κοράνι. Πιστεύουν ότι αυτό είναι και δεν είναι άλλο. Και το τηρούν. Θα επαναλάβω κάτι που είχα πει, που το έζησα σχολείο. Κύριε, μου φωνάξε μια κοπελίτσα μου αμεθανή. Κύριε, εγώ πάω 2 φορές την εβδομάδα, δεν θυμάμαι, μου είπε για 3, μέσα εκεί που είναι οι μουσουλμάνοι και μελετάμε το Κοράνι. Και με μεγάλη προσοχή. Εδώ εγώ έχω να παρατηρήσω το εξής. Οι χριστιανοί, τα παιδιά των χριστιανών, οι συμμαθητές μου με άλλα λόγια, πάνε λέει, τους καλούν σε καθηγητικό σχολείο, τους δίνουν ένα βιβλιαράκι και μετά τα πτωσκίζουν λέει. Λέω, προσέξτε το, θα μας κολλάσουνε αυτοί. Στην άλλη ζωή θα πούνε, εμείς κάναμε αυτό που έλεγε το Κοράνι. Εσείς οι χριστιανοί που είχατε από το Θεό το βιβλίο το ίδιο, δεν το κάνατε αυτό. Το θησαυρό. Υπάρχει περίπτωση. Επαναλαμβάνω άλλη μια φορά. Δεν είναι βαρύ έργο να ανοίγουμε την Αγία Γραφή μετά από προσευχή να τη διαβάζουμε. 5 λέξεις. Δεν είναι βαρύ. Το πιο... άμα κάνεις το έργο αυτό μια διορτής, τελείωσε, το ζητάς μόνο σου μετά. Κάθε μέρα από 10 λέξεις τελείωσε. Λοιπόν, ώστε λοιπόν, νούμερο ένα, εγώ σας θα πάρω τα γνάρια του Αγίου, μελετούσε λοιπόν τη Γραφή. Και είχε σαν πηδάλιο, σαν κανόνα της ζωής, αυτό που του έλεγε η Γραφή. Γι' αυτό και με μεγάλη ευκολία είπε, Κύριε, ναι, ερχόμαστε. Και ξέρετε, του είπανε, να έρθουμε σήμερα μαζί σου να δούμε που μένεις. Να δούμε που μένεις του Μονοκυρίου. Του είπανε, πού μένεις, ελάτε τους, ο Κύριος. Και τους κάλεσε και πήγανε εκεί που έμενε. Που έμενε, σε ένα ξένο σπίτι. Ξένο σπίτι. Όχι δικό του, ο Κύριος. Γιατί σε κάποιον άλλον είπε, τι να έρθει να δεις, αφού οι αλεπούδες έχουν να μείνουν και τα πουλιά έχουν και εγώ δεν έχω πάνω να γύρω το κεφάλι μου. Τώρα λοιπόν κάποιος του είχε δώσει ένα σπιτάκι για να μείνει. Πόσο έμενε ο Κύριος, αφού διανυκτέρευε ο Κύριος την προσευχή. Λοιπόν, και πήγανε και μείνανε την ημέρα εκείνη μαζί με τον Κύριο. Νούμερο 2. Στέκω, νούμερο 2. Που δεν είναι βαριά έργα να τα κάνουμε, δεν είναι καθόλου βαριά έργα. Ζήτησαν να πάνε να μείνουνε μαζί με τον Κύριο. Να κάνουνε τι παρακαλώ, να τον δούνε, να τον γνωρίσουνε, να ακούσουνε και αν ακούσουνε να μάθουνε. Νούμερο 2. Άρα, να το προσέξουμε, δεν γνωρίζουμε, σημαίνει αυτό, και για να μάθουμε πρέπει κάπου να πάμε, να συναστραφούμε, να δούμε και να μάθουμε. Και άλλο παράδειγμα, Φως από τον ουρανό, λάμπει στον Παύλο, το στραβώνει, και του λέει, άκουσε, θα πας στη Δαμάσκο, θα βρεις τον Ανανία και
και θα σε μάθει αυτός τι είναι αυτά που πρέπει να πιστεύεις. Θα σε μάθει αυτός τι είναι αυτά που πρέπει να πιστεύεις. Το δεύτερο λοιπόν στοιχείο είναι, βρε άνθρωπε του Θεού, τα ξέρεις όλα, όλα, μα κι αν τα έχεις διαβάσει και τα ξέρεις όλα, σου λείπει το ουσιαστικότερο στοιχείο απ' όλα. Και ο κορυφαίος Απόστολος, ο Ανδρέας, μελετούσε τις γραφές. Έλα όμως που δεν έφτανε μόνο η μελέτη της γραφής, αλλά χρειαζόταν να δει και από την εμπειρία του να βλέπει, να στηρίξει τη ζωή του. Πήγε λοιπόν δίπλα στον Κύριο, έζησε τον Κύριο, είδε το πρόσωπό του, πήρε την πείρα από το πρόσωπο αυτό και αγκάλιασε για τα καλά το Μεσσία. Τι σημαίνει αυτό πιο απλά? Και η συναναστροφή, η συναναστροφή με ανθρώπους που με τον Κύριο συνεργάζονται σωστά, σοβαρά, θετικά και όμορφα, είναι αναγκαία. Είναι αναγκαία η συναναστροφή. Λέει ο Απόστολος Παύλος, βρε άνθρωπε του Θεού, ο ισχυρισμός σου ότι τα γνωρίζεις όλα πέφτει στο κενό. Γιατί? Πώς είναι δυνατόν να πιστεύσεις αν δεν ακούσεις, αν δεν ακούσεις? Πώς δε πιστεύσουσι χωρίς κηρύσσοντος, χωρίς εκείνον που θα σου πει αυτό που ο Κύριος έφερε στον κόσμο να στο κηρύξει, πώς θα πιστεύσεις? Είναι αναγκαίο. Δεύτερο στοιχείο. Δεν μπορείς και αυτό να το κάνεις. Δεν μπορείς, γιατί σου βάζει βουνά μπροστά, ή και τα βουνά ποια είναι? Η καλή ζωή. Δεν μπορεί να ανοίξω τη γραφή να διαβάσω ή να πάω σε έναν άνθρωπο που είναι του Θεού, γιατί εκεί θα υποχρεωθώ να χάσω τον χρόνο που θα διέθετε κάπου αλλού. Νούμερο 2 λοιπόν, μελετούσε τη γραφή, πήγε βρήκε τον Κύριο και έμεινε στο σπίτι του, έμεινε και λέει εκεί στο σημείο αυτό, έμειναν παρά αυτό όλη την ημέρα, λέει η γραφή. Έμεινα μαζί με τον Κύριο όλη την ημέρα. Ποιος ξέρει άραγε πόσα θα τους είπε ο Κύριος, τι θα είδαν στο σπίτι εκείνο μέσα που έζησε αγκαλιά με τον Χριστό και έκτοτε από τότε και μετά. Γεια σας, εμείς ακολουθούμε στα γνάρια 100% τον Κύριο. 100% τον Κύριο. Ακολούθησαν λοιπόν τον Κύριο. Παίρνουμε 2 στοιχεία έως τώρα, έτσι. Τρίτο στοιχείο. Μα τόσο εύκολο είναι να εγκαταλείψεις όλα τα της γης, τόσο εύκολο είναι. Έρχεται στο μυαλό μου, απαντάω στο ερώτημα, τόσο εύκολο είναι, απαντάω στο ερώτημα. Έρχεται στο μυαλό μου ένας μεγάλος Άγιος Εκκλησίας που γιορτάζει τέλος του μήνα του Δεκέμβρη περίπου. Μάλλον ο Άγιος πολύ κακός μήνυς είναι, που γράφει σε μια επιστολή του, αφήστε με σας παρακαλώ. Τον είχανε με αλυσίδες και τον πήρανε από την Ασία και τον πήγαιναν στη Ρώμη για να το ρίξουν στα θηρία. Και τότε λοιπόν έγραψε επιστολή
στους μαθητάς του, οι οποίοι τον θέλανε να τον έχουν για να τους συμβουλεύει να βλέπουν τον Άγιο εκείνο άνδρα μπροστά τους, γιατί ήταν ωφέλιμος, τον θέλανε να τον βλέπουν. Εκείνος όμως τους συμβούλευσε, είπε, μην ενεργήσετε έτσι ώστε να μπείτε στη μέση και να ακυρωθεί χάρη του μέσου του δικού σας η δική μου θυσία στο Θεό. Την ώρα που θα μετρώνε τα θηρία, την ώρα που θα μετρώνε τα θηρία, από αυτή την ώρα και μετά θα αρχίσω να γίνομαι μαθητής του Κυρίου. Από αυτή την ώρα και μετά θα αρχίσω να γίνομαι μαθητής του Κυρίου. Θα αρχίσω να γίνομαι μαθητής του Κυρίου. Εμείς είμαστε μαθητές του Κυρίου. Χωρίς τόσο κόπο. Τόσο κόπο. Καθόλου δεν κοπιάζουν. Κόπο δηλαδή. Να αφιερώσουμε λίγο μια παρανυχίδα της ζωής μας. Μια παρανυχίδα της ζωής μας. Λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Μου ισχυρίζεσαι ότι έχεις οικογένεια και θέλεις να εργαστείς όλες τις ημέρες. Ο Θεός δεν είναι πλεονέκτης να σου πει, ξέρεις, 7 ημέρες ή έχει η εβδομάδα, παίρνω 6 εγώ, σου δίνω μία σε έναν. Αλλά έκανε το αντίστροφο. Σου άφησε 6 ημέρες εσένα και είπε, μια ημέρα άστι για μένα. Στην έδωσε αυτή την ημέρα. Αλλά και αυτή την ημέρα, αν δεν μπορείς πάλι, δώσε μου 3 ώρες που σου ζητάω. Και αν δεν μπορείς 3 ώρες, δώσε μου μια ώρα τουλάχιστον. Εμείς δεν κάνουμε πίσω βήμα. Όλα ξένα είναι και όλα δικά μας τα κάναμε. Τα οικειοποιηθήκαμε σαν να τα φέραμε και σαν να φύγουμε με αυτά. Δεν είναι δικά μας. Εδώ θα τα αφήσουμε και εκεί θα πάμε καινοί, αλλά να είναι τουλάχιστον χωρίς αυτά και την ψυχή γεμάτη. Έχουμε λοιπόν και λέμε, για να γίνει κανείς μαθητής του Κυρίου πρέπει να του στοιχήσει κάτι η ζωή αυτή, κάτι δηλαδή να πει, Κύριε, αυτό μου το έχεις δώσει, το παραχωρώ, το δίνω σε σένα που σου ανήκει. Και όχι μόνο αυτό, αλλά να πονάς. Θα πω ένα παράδειγμα, σαν παράδειγμα θα το πω, όχι σαν υπόδειγμα, γιατί αυτός δεν είμαι εγώ, σαν παράδειγμα θα πω, προσέξτε το. Πηγαίνω στο σπίτι του Α και εκεί βρίσκομαι σε ένα θέαμα αερός αρρώστου που υποφέρει. Πονάει, χτυπιέται, μένει άϊπνος. Αυτός πονάει και χτυπιέται, ο άρρωστος. Λέω, πώς παίρνουμε μέρος στη ζωή του Χριστού. Φεύγω από τον άρρωστο, μετά από αυτή την εικόνα της οδύνης και του πόνου, ξυπνάει μέσα άλλος εαυτός μου και λέω, πήγα τον είδα, τι του πρόσφερα, μια επίσκεψη. Κάτι είναι και αυτό. Προσέξτε το, υπάρχει και το άλλο βήμα. Θα διαθέσω στο σπίτι μου, στο σπίτι που θα πάω, σε καθημερινή βάση, τουλάχιστον 5 λεπτά, τουλάχιστον, μην πω αυτό, γιατί αυτό είναι ένα τίποτα πέρα για πέρα, και θα γονατίσω κάτω και θα πω, Κύριε, άκουσέ με, δεν μπορώ να ζήσω αυτό που είδα με τα μάτια μου, γιατί δεν είμαι εγώ που πονάω, γιατί για να καταλάβεις τον άλλον πρέπει να είσαι στη θέση του. Δεν μπορεί να είσαι πεινασμένος και να καταλάβεις το χορτάτο. Δεν μπορεί να είσαι στην υγεία σου ακέραιος και να καταλάβεις πόσο πονάει ο άλλος. Αλλά στο σπιτάκι σου, επειδή
Δεν μπορείς να καταλάβεις αυτά, θα γονατίσεις κάτω και θα πεις «Κύριε, τον άνθρωπο αυτό ελέησε τον έργο». Το ακούει ο Κύριος. Το ακούει ο Κύριος. Ο χρόνος που διαθέτεις για αυτόν γίνεται σε ένα κάποιο βίωμα εσωτερικό. Τι, δηλαδή τι βίωμα, λέει ο Απόστολος Παύλος, «Τις ασθενή και ουκ ασθενό», λέει, ποιος, αφού έφτιαξε την Εκκλησία ολόκληρη της Ασίας και της Ελλάδας κλπ, σαν ο αρχηγός της Εκκλησίας, σαν τον Κύριο, λέει, ποιος είναι άρρωστος και δεν είμαι άρρωστος. Το αντιλαμβάνεστε, δηλαδή, ο πόνος των τέκνων της Εκκλησίας, των τέκνων της Εκκλησίας, πρέπει να γίνει καρδιοκτύπη και δικό μας. Και δικό μας. Και επαναλαμβάνω, δεν μπορούμε να μετέρθουμε στη θέση του πονούντος, κλεινό όμως, εάν εμείς διαθέσουμε χρόνο και αυτόν βοηθάμε, να είστε σίγουροι το βοηθάμε. Σίγουροι το βοηθάμε, 100%. Και τον εαυτό μας βοηθάμε, έτσι ώστε να τον προφυλάσσουμε από τις κακοτοπίες της ζωής. Μας εμποδίζει σε αυτό, παρακαλώ, τίποτα, ώστε να λέμε δεν μπορούμε να το κάνουμε. Αναλόγως μπορούμε να εργαστούμε και σε άλλα ζητήματα, και στη φτώχεια και στην ερημιά του αλουνού και στα προβλήματα γενικά του κάθε ανθρώπου, μπορούμε να πάρουμε μέρος. Μπορούμε να πάρουμε μέρος. Δεν είμαστε αμέτωχοι. Διάβαζα αποστολικούς πατέρας, δηλαδή Αγίους της περίοδου των Αγίων Αποστόλων. Και ένας από τους αποστολικούς πατέρας είναι, μάλλον και τον Πέτρο διάβαζα, τον Πέτρο, τον αδερφό του Ανδρέα. Λέει μέσα, θα προσεύχεσαι στο σπίτι σου για αυτόν, για αυτόν, για αυτόν, περιπτώσεις της ζωής. Για όλους τους ανθρώπους της ζωής, ξεχωριστά και για όλους μαζί. Για όλους τους ανθρώπους χωριστά. Και για όλους μαζί. Θα πεις, και τι μπορώ να προσφέρω. Γιατί εσύ μπορείς να γνωρίζεις τι μπορεί να κάνει ο Θεός όταν ακούς την προσευχή σου. Μπορείς να γνωρίζεις. Δεν είναι δυνατόν να καταλάβουμε το πόση δύναμη έχει προσευχή. Το φωνάζει ο Απόστολος Παύλος, και ο Κύριος από την αρχή μέχρι το τέλος των επιστολών του φωνάζει «Προσεύχεστε, προσεύχεστε, προσεύχεστε». Αυτός που κλεινόταν στη φυλακή και μέσα από τη φυλακή προσευχόταν και κουνιόταν τα σύμπατα. Έχουμε τεράστια δύναμη στα χέρια μας, ανεκμετάλλευτη, ανεκμετάλλευτη. Ερωτώ, πόσο σοβαρά έχουμε σταθεί απέναντι στα θέματα αυτά, πόσο σοβαρά. Αν στεκόμαστε όπως πρέπει στα θέματα αυτά, και πάλι διάβαζα τώρα πριν έρθω εδώ πέρα, στην, λέει, το αντιλαμβάνεσαι, λέει ο Άγιος Εμιλιανός, ο Σιμωνοπετρίδης, ο ηγούμενος που ζει αλλά εν ασθενεία, ότι σε αξιώνει ο Θεός να ζεις τον Παράδεισο λίγο λίγο από τώρα. Το δοκίμασες για να το δεις. Αφού δεν το δοκίμασες, πώς εσύ το απορρίπτεις. Εδώ είναι το θέμα. Απορρίπτεις κάτι χωρίς καν να το πλησιάσεις. Χωρίς να πλησιάσεις. Ο άλλος έψαγνε να το βρει, τον βρήκε και φώναξε, τον βρήκα. Εσύ χωρίς να ψάχνεις, χωρίς να το βρεις, τα απορρίπτεις. Τέτοια απόρριψη πια λογική τη δέχεται. Σας ρωτάω, ποιος λογικός άνθρωπος μπορεί να πει ότι εγώ απορρίπτω όλα αυτά χωρίς ποτέ να ασχοληθεί. Να που μας το λένε συνέχεια. Να που μας το λένε συνέχεια. Ποιος το λέει? Όλοι όσους πάμε να ανοίξουμε μια κουβέντα να πούμε και τους λέγω ότι πού τα βρήκες αυτά. Αντιδρούν. Η αντίδραση του λέει πού το βρήκες. Γιατί και ως παραδείγματος. Ακούστε. Και μου λένε ότι αυτά τα γράψαν άνθρωποι. Ακούστε να δείτε. Επαναλαμβάνω και άλλη μια φορά. Αυτό
αυτό που είπα προηγουμένως, δεν φτάνει. Δηλαδή, ασχολήθηκες ποτέ? Όχι. Άνοιξες βιβλίο ποτέ να δεις? Όχι. Αυτό τους λέει. Γιατί, μα δε, επομένως δεν συζητάω. Το καταλαβαίνετε, τι γίνεται αυτό το πράγμα. Το αφήνω στην τύχη του που λέει. Την στραβή λογική του. Επαναλαμβάνω, καμία, μα καμία λογική δεν απορρίπτει ποτέ πράγμα με το οποίο δεν ασχολήθηκε. Απορρίπτω κάτι αφού το εξετάσω και εδώ. Δεν μου κάνει, το πετάω. Τι έγινε εσύ λοιπόν, δεν ασχολήθηκες, δεν συζητάω. Τα ξέρει, τα ξέρει. Ναι, έπειτα μπορούμε να διαβάσουμε αυτόν που ισχυρίζεται ότι ζει την κατά Χριστόν ζωή, τον διαβάζουμε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή μπορώ εγώ να δω τον Α, τον Β, τι έχει μέσα του, από απόψεως πίστεως. Μπορεί να ζει τον Παράδεισο και εγώ να ζω την κόλασή μου. Και επομένως, έχω δίκιο να μην βλέπω. Γιατί εγώ θέλω να μην βλέπω. Θέλω να μην βλέπω. Λοιπόν, προχωράω παραπέρα. Αφού τον κάλεσε ο Κύριος, και αυτόν και τον άλλον και τους άλλους Αποστόλους, το σημερινό Άγιο μιλάμε τώρα, και τον έχρισε Απόστολό του, και μάλιστα όπως όλους. Και εδώ έρχομαι σε αυτό που ο Κύριος είπε, κοιτάξτε, σας δίνω τις προδιαγραφές, το πρόγραμμά μου. Το πρόγραμμά μου λέει, θα κηρύξετε σε όλα τα έθνη και όπου πάτε θα έχετε φυλακές και βασανιστήρια. Και θα είσαστε σαν τα πρόβατα μέσα στους λύκους. Έχετε ακούσει ποτέ ένα άλλο τέτοιο πράγμα? Να προλέγετε, εκ των προτέρων να λέγετε, θα σας στείλω να κάνετε αυτό και ξέρετε, αντί να έχετε πληρωμή, θα έχετε το κεφάλι στο χέρι, το δικό σας κεφάλι. Και πριν από αυτό, τα βασανιστήρια. Ελάτε με τη λογική να το εξετάσουμε, ποια λογική το χωράει και ποιος θα πει σε έναν τέτοιον που αντί πληρωμής του εργάτη θυσιάζει τον εργάτη. Ποιος θα πάει να δουλέψει στο αφεντικό εκείνο που ζητάει να θυσιαστεί ο εργάτης χάρη του αφεντικού? Καμιά λογική δεν λέει ότι θα υπάρχει κάποιος. Και όμως έχουμε όχι μόνο τους 12 που θυσίασαν τη ζωή τους στον Κύριο, αλλά εκατομμύρια, γράφει ιστορία μέσα. Και ξέρετε κάτι, εδώ θα σταθώ λίγο, και θέλουν, δεν θέλουν, δεν μπορούν να απορρίψουν. Ποιο? Έχουμε αυτή τη στιγμή 2009 χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού. Η παγκόσμια ιστορία σκύβει και προσκυνάει τον Κύριο και λέει, προσκυνώ το πρόσωπο εκείνο που ήρθε επί της γης ως άνθρωπος και περπάτησε και τον σέβομαι και δέχομαι τα χρόνια εκείνα που κυλάνε μέσα στην ιστορία, μέσα μου δηλαδή ιστορία λέει αυτό, δέχομαι να είναι χρόνια δικά του και να έχω το όνομά του. Δηλαδή τι, προ Χριστού, μετά Χριστόν. Η ιστορία φωνάζει. Ήρθε. Ποιος ήρθε? Αυτός που εμένα δημιούργησε την ιστορία την ίδια, την ιστορία του κόσμου. Επομένως και του ανήκει και του χρωστάω να ονομάζεται η ιστορία, να είναι κομμένη στα δύο και να λέγεται πριν τη γέννηση του Χριστού, μετά τη γέννηση του Χριστού. Ποιο άλλο πρόσωπο είναι? Ποιο άλλο πρόσωπο, σε ποιο άλλο πρόσωπο προσκυνάει η ιστορία η παγκόσμια? Δισεκατομμύρια χρόνια είναι η ιστορία. Βρέστε μόνο πρόσωπο, ούτε Βούδα λέμε, ούτε Μωάμεθ λέμε, τίποτα, μόνο χρόνια 2010 μετά τη γέννηση του Χριστού.
Κι αν ακόμη, προσέξτε το αυτό, κι αν ακόμη αρνηθεί στο σύνολο το κόσμος, στο σύνολο το κόσμος, την παρουσία του Χριστού στη γη, αν την αρνηθεί, η ιστορία και οι πέτρες θα φωνάξουν. Και η ιστορία θα φωνάξουν. Ήρθε! Ήρθε! Λέει ο πατήρ Παΐσιος. Για εκείνους που είναι επιστήμονες αρνητές του Χριστού, δηλαδή τους ραβίνους Εβραίους, τους Εβραίους, τους δάσκαλους, τους μεγάλους, λέει, όταν πεθαίνει ένας ραβίνος, λέει ο πατήρ Παΐσιος, πάει ο άλλος ραβίνος στο κρεβάτι ενώ πεθαίνει και του λέει στο αυτή σιγά σιγά, ήρθε ο Μεσσίας. Αλήθεια. Το γράφει ο Παΐσιος. Ναι, το γράφει. Πάει στο αυτή το λουλού και λέει, ήρθε ο Μεσσίας. Κρυφά γιατί το κρεμάσουν οι άλλοι. Βεβαίως το γράφει στα βιβλία μέσα. Ναι. Δηλαδή στο βάθος το δέχονται, αλλά επειδή φοβούνται. Δεν λέει πώς το λένε, πήγε νύχτα στον Χριστό για το φόβο των Ιουδαίων. Ο Νικόδημος. Αυτό δεν φοβότανε. Και πήγε νύχτα. Ναι, πήγε νύχτα. Φοβότανε. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, το πρόσωπο του Κυρίου είναι παγκόσμιο πρόσωπο. Αφού το λέει η ιστορία, και αυτοί δηλαδή οι άθεοι που πάνε και διδάσκουν ιστορία, οι άθεοι ανεβαίνουν στην έδρα και κάνουν ιστορία. Ουσιαστικά όταν λένε προ Χριστού μετά Χριστόν, είναι, κάνουν κήρυγμα και τον Χριστό. Θέλουν δεν θέλουν. Το αντιλαμβάνεστε το πράγμα. Είτε θέλει είτε δεν θέλει, κάνει κήρυγμα. Και πάλι εδώ βρισκόμαστε. Τους κάλεσε λοιπόν ο Κύριος. Τους έστειλε, είπα, με προδιαγραφές. Στο τέλος θα χύσετε το αίμα σας. Θα πεινάσετε, θα διψάσετε, θα περάσετε από καμίνι δοκιμασιών. Αλλά. Θα νικήσετε. Θα νικήσετε. Οι μονάδες οι μετρημένες, παρακαλώ. Οι μονάδες οι μετρημένες άλλαξαν τον κόσμο. Οι λίγοι άλλαξαν τον κόσμο. Βρέστε εσύ παγκοσμίως, ποιοι μαζικά άλλαξαν κόσμο. Κανένας άλλος. Αυτοί οι ξυπόλοιτοι, αυτοί οι πεινασμένοι, αυτοί οι πελακισμένοι, αυτοί άλλαξαν τον κόσμο. Γιατί ο Κύριος, εξηγήστε μας, διάλεξε 12 αγραμμάτους και δεν διάλεξε 12 επιστήμονες. Γιατί ο Ιερός Χριστός όμως φωνάζει. Οι φιλόσοφοι κοινικά καθάρματα. Ο Ιερός Χρυσόστομος. Λέω, φοράνε παπιόν, φοράνε το ένα, φοράνε το άλλο. Τι βέβαια λέει κλπ. Τι, ποια αλλαγή κάνανε αυτοί. Άγνωστοι στους πολλούς. Σε μια μερίδα επιστημόνων που ασχολούνται με αυτούς. Είναι γνωστοί. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι οι Απόστολοι μας τιμώνται. Θέλουνε, δεν θέλουνε. Πιστεύουνε, δεν πιστεύουνε ο κόσμος παγκοσμίως. Γιατί αυτός ο κόσμος που ζει σήμερα έχει μια τεράστια αλλαγή που δεν ξέρω 360 μοιρών στροφή χάρη στην παρουσία των Αποστόλων και το κηρύγμα του Ευαγγελίου του Θεού. Ο Άγιος Απόστολος Ανδρέας, ο αγράμματος εκείνος ψαράς, σήκωσε το ανάστημά του μπροστά σε φιλοσόφους, μπροστά σε ρήτορες, μπροστά σε δικαστές, μπροστά σε άρχοντες, μπροστά σε κάθε είδους κοσμική δύναμη. Σε κάθε είδους κοσμική δύναμη. Μου θυμίζει η παρουσία των Αγίων Αποστόλων, παρουσία Κυρίου. Σας φαίνω στο νου σας την εξής εικόνα, που την είδε ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής στην Πάτμο. Την είδε. Είδε λοιπόν τον Κύριο να κρατάει, λέει, ρομφαία δίστομη, μαχαίρι δίκοπο, και να βγαίνει, λέει, για αγώνα, να πολεμάει και να νικάει. Να πολεμάει και να νικάει. Αυτό έκαναν και οι Απόστολοι. Είχαν μέσα τον Κύριο, διέθεταν αυτό που λέγεται αγάπη, και αυτό είναι μεγάλο θέμα, το έχουμε πολύ δευτερεύον, πολύ δευτερεύον. Αδέρφια μου, συγχωρέστε με, θέλω να σταθώ στο θέμα αυτό.
κάθε βράδυ και μεσημέρι και μεσάνυχτα που σηκώνομαι λέω μάθε με να αγαπάω, μάθε με να αγαπάω, το ζητάω από τον Κύριο γιατί νιώθω μεγάλη στέρηση μέσα μου. Δηλαδή, και γιατί λέω και το πράγμα, το λέω για τον εξής λόγο. Η αγάπη, γράφει ο Άγιος ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, η αγάπη είναι πιο δυνατή από το θάνατο. Η αγάπη είναι πιο δυνατή από το θάνατο. Νικάει το θάνατο. Η αγάπη είναι πιο δυνατή από το θάνατο. Νικάει το θάνατο. Αγάπη ίσον Χριστός. Χριστός νίκησε το θάνατο. Απόστολοι ήσαν χριστοφόροι. Έφεραν το Χριστό μέσα τους. Νίκησε το θάνατο. Η αγάπη δηλαδή νίκησε το θάνατο. Χριστοφόροι. Εμείς δεν είμαστε χριστοφόροι. Βαπτισμένοι είμαστε. Κάθε φορά που κοινωνάμε, κάθε φορά μπορεί να είμαστε ανάξιοι, αλλά είμαστε χριστοφόροι. Και πρέπει να νιώθουμε ότι κουβαλάμε το Χριστό μέσα μας, τον κουβαλάμε το Χριστό και μας προσέχει ο Χριστός, τον κουβαλάμε, άρα πρέπει να είναι προσεγμένη η ζωή αφού κουβαλάμε το Χριστό. Γιατί ο Χριστός δεν ζει μες στην κοπριά, ούτε στη φλιαρία, ούτε ποθενά άλλου. Ζει, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Ζει εκεί ο Κύριος. Αυτό, αν δοκιμαστεί λίγο, έρχεται ο Χριστός και μένει μέσα χωρίς να καταλάβουμε και ζούμε μια ηρεμία, μια γαλήνη, μια ομορφιά ζωής που άλλος δεν την χαμπαρίζει με τίποτα. Με τίποτα. Έλεγε και τελειώνω ο Απόστολος Παύλος, ζει μέσα μου ο Χριστός. Δεν ζω εγώ. Ξανά μια φορά. Ζούσε όπως ζούμε εμείς τώρα και φώναζε. Εγώ δεν ζω. Ενώ ζούσε σαν άνθρωπος. Ζει όμως μέσα μου ο Χριστός. Ζει μέσα μου ο Χριστός. Ζούμε, προσέξτε αυτό που θα πω, ζούμε. Τι ζούμε, το μέλλον, αποκλείεται. Ζούμε το παρελθόν, αποκλείεται. Ζούμε τώρα τη στιγμή ζούμε, μια στιγμή ζούμε. Ξέρετε τι κλείνει μέσα αυτή η στιγμή. Ξέρετε τι κλείνει αυτή η στιγμή. Μια στιγμή με ένα κύριο σου Χριστέ ο Θεός ελεησόν με, κλείνει την απέραντη αιωνιότητα. Την έχεις στη χούφτα σου με ένα κύριο σου ελεησόν με, εφόσον η στιγμή τάν που χτυπάει λέει κύριο σου ελεησόν με, ο παράδεισος σε πρόδοση είναι ολόκληρη. Ζεις Κύριο. Φώναζε ο Απόστολος Παύλος, λέγει αδιαλείπτος προσεύχεστε, αδιαλείπτος προσεύχεστε. Να ζούμε με την προσευχή, να ζυμωνόμαστε όλη την ημέρα. Δεν μας βλέπει κανείς και στον δρόμο που πηγαίνουμε και στο σπίτι που θα είμαστε και παντού. Εφαρμογή του Κύριου στελεησόν με, ένα διάστημα και θα δούμε άλλον κόσμο που δεν το βλέπαμε μέχρι τώρα, άλλο κόσμο. Και ο άρρωστος ήταν μέσα στο σπίτι μας και ο πεινασμένος ήταν μέσα στο σπίτι μας και εμείς στο σπίτι τους μέσα με την προσευχή ζούμε όλα τα γεγονότα χωρίς να το καταλαβαίνουμε εμείς και οι άλλοι. Οι άλλοι προβατώς έχουν τον ύπνο τους. Δεν μπορεί κάτι που δεν ζεις να το καταλάβεις. Ζεις το λοιπόν για να το καταλάβεις. Δεν υπάρχει, αδελφέ μου, ισχυρισμός αυτός που είπατε προηγουμένως. Ό,τι δεν ζεις θα φωνάζει σαν την Αλεπού. Είναι άγουρα ακόμη. Ό,τι δεν ζεις. Αλλά και εγώ τι πρέπει να πω δηλαδή, ότι εντάξει... Τίποτα. Ο άπιστος δεν χωράει να του κάνουμε συζήτηση. Αφού το αρνείται, τι να του πω, αυτό που αρνείται να σου ζητήσω. Τι θα γίνεις. Πώς θα πούμε δηλαδή ότι... Τι δηλαδή, μου γκώσει, δηλαδή.
Ορίστε. Μου γκώσει με εγώ, λέει, δεν ξέρω τίποτα να πω. Όχι, δεν πει αυτό δεν ακούει. Πού θα πει αυτό. Πώ θα γίνει, χαμένα λόγια είναι. Χαμένα είναι. Αυτό που μένει, ποιο είναι, θα σου το πω εγώ αμέσω τώρα. Να το κάνει όπω αυτό, μην το ξεχάσει. Αυτό είπε μια φορά να το πει και δεν το άκουσα, άστο. Ναι, λοιπόν, άκουσε να δει. Το έχω πει και άλλη φορά. Αλλά δεν σε τώρα στο μυαλό σου καλά. Ένα γνωστό μου είχε να κάνει με έναν τέτοιο άθεο ισχυρογνώμονα. Αλλά ήταν άριστος αυτός ο θεολόγος που συζητάω τώρα και ο άλλος ήταν πέτρα. Πέτρα. Τούβλα, το τούβλο παίρνει η είδηση. Πέτρα. Τσιμέντο. Αφού είδε ότι δεν έπιανε, κάντο όμως και σε εκείνο το πράγμα, να δεις πως αλλάζει το πράγμα. Πάει το βράδυ σπίτι και λέει εγώ σήμερα δεν θα κοιμηθώ καθόλου. Όλη τη νύχτα την αφαιρώνω σε αυτόν που σε αρνείται Κύριε. Προσευχής στο όνομα αυτού μου. Αφού δεν παίρνει με λόγια, υπάρχει άλλος δρόμος. Έκανα νύχτα προσευχή. Χωρίς να έχει μυθικάδο, βγήκε να πάει στο λιώτο θεολόγος. Πίσω του ακούει μια φωνή. Νίκο! Γύρισε. Έλα εδώ, βρε, νύχτα, ο νύχτα μαζί σου πάνω να κάνω. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί του λέει. Ο νύχτα λέει ήμουν μαζί σου του λέει. Πες μου τι να κάνω να πιστέψω. Άντε. Δεν μπορείς εσύ, τον μπορεί από ψηλά. Αυτά τα θαύματα ποιος τα βλέπει, εσύ και εγώ. Και ποιος τα ακούει. Λοιπόν, αυτό, αυτό εδώ δεν φτάνει, χρειάζεται και το γόνατο. Το γόνατο για όλο τον κόσμο. Αγκαλιάζουμε την κοινωνία, Κύριε ελέησε τον κόσμο. Αυτή είναι η θέση που πρέπει να πάρουμε. Έλεγε και ο πατήρ Πορφύριος σε μια μάνα που έλεγε δεν με ακούει το παιδί. Ναι, μπράβο. Λέει, βάλ τα γόνατα και μίλα στον Θεό. Εσύ είσαι πιο δυνατός από τον Θεό. Μπράβο. Τελείωσε. Λοιπόν, εύχομαι ο Άγιος, τελειώνω, που στην Πάτρα τον κρεμάσανε χιαστή με το κεφάλι προς τα κάτω και άφησε την πνοή του και υπάρχει και η κάρα, δεν ξέρω αν είναι ολόκληρη ένα μέρος της κάρας εκεί, εγώ προσκύνησα και στο γεννό στην κάρα το καλοκαίρι, να μας σκεπάζει πέρα για πέρα, να ζήσουμε το μυστήριο της ευσέβειας της εκκλησίας μας. Είναι μυστήριο, προσέξτε το, η λέξη μυστήριο σημαίνει είναι κρυμμένο και μας το βγάζει λίγο λίγο ο Θεός. Είναι αυτό που κάνει και ο γονιός. Δεν του λέει πάρ' τα παιδί μου αμέσως τα λεφτά που της λέει το παιδί, κλαίει μία, κλαίει δύο, κλαίει τρεις, άντε πάρε κάτι του λέει. Και ο Θεός θέλει να μας εκπαιδεύσει, να μας έχει κοντά του και ζητάει το μυστήριο μας το φανερώσει σιγά σιγά και μονομιάς στην άλλη ζωή. Αμήν. Πες κάτι Μιχάλη, θες να πεις, το ξέρω. Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή φέρατε κάτι παραδείγματα, θα φέρω κι εγώ ένα παράδειγμα. Όταν είχαμε όλοι μαζί την αδερφότητα Ιωάννη Θεολόγος. Είχαμε μαζέψει... Ναι, μπράβο. Είχαμε μαζέψει κάποια χρήματα και ήμουν αμπροστάρης εγώ. Έτυχε τότε να ήμουν αμπροστάρης. Σε φιλανθρωπίες, λέμε, είχαμε μαζέψει ναι, χρήματα ναι, τότε. Ναι. Λοιπόν, και πήγα στο συγχωρεμένο Λευτέρι. Ποιο Λευτέρι? Τα χέρια κομμένα, τα πόδια κομμένα. Α, λοιπόν, πήγαμε εκεί, του δώσαμε τα λεφτά, του μιλήσαμε πνευματικά, του είπαμε χίλια δυο πράγματα και μας ευχαρίστησε. Ναι. Και λέει στο τέλος, Μιχάλη, ευχαριστώ για ό,τι έκανες για μένα, ναι. Αδερφέ, υπάρχουν χειρότερα. Συμπαθώς. Ναι. Ναι. Εγώ τον είδα έτσι και λέω, τι λέει ο άνθρωπος. Λέω, εντάξει. Ξέρεις ποιο λέει, του λέω να πούμε ποια είναι τα χειρότερα. Του λέω, να πούμε ποια είναι τα χειρότερα. Λέει, άκουσε να δεις, λέει. Εγώ δεν έχω χέρια, δεν έχω πόδια. Ο καλός Θεός μου άφησε το πνεύμα και την ψυχή και την καρδιά και επικοινωνώ. Ζω, κάθε μέρα ζω και θα με πάρει κοντά του. Λοιπόν, εντάξει του λέω, αυτά που είναι χειρότερα ποια είναι? Αυτοί που έχουν τα δύο πόδια, τα δύο χέρια και δεν επικοινωνούν με το Θεό. Να δοξάσουν τα χέρια, τα πόδια, να τρέξουν, να κάνουν κάποια πράγματα. Ναι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, να μας σκεπάζει ο Άγιος και να μας δίνει δύναμη να έχουμε κάποια σοβαρότητα, αυτό μας λείπει, σοβαρότητα απέναντι στα θέματα αυτά και να διαθέτουμε χρόνο για να δούμε την αλήθεια μέσα στη ζωή
και όχι έξω από τη ζωή. Αλλιώς δεν γίνεται. Άγιος ο Θεός. 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 Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Άγιε, θέλω να ξύμισε πάλι εδώ, θα είμαστε. Σε Ευαγγέλη, σε θέλω λίγο. Καλή θα. Όχι, για δουλειά, σε θέλω. Καλά είσαι. Λέα Ναπολέον, αγαπητέ Ναπολέον. Πώς θα. Έλα, πήγα.